Κυρία Μπάρα, έχει το λόγο. 5 λεπτά. Εγώ ως γυναίκα μπορώ να έχω περισσότερο. Είμαι η μοναδική γυναίκα που θα μιλήσω, κύριε Σύψα. Μπορώ να επικαλεστώ την επίκειά σας. Δεν θα χρειαστώ βέβαια περισσότερο χρόνο. Εγώ, κύριοι συνάδελφοι, πλέον δεν νιώθω καμία έκπληξη όταν ακούω τον κύριο Καρακώστα. Ο κύριος Καρακώστας έχει αιμονές, έχει αποκτήσει αιμονές. Ξέρω από πριν τι θα μας πει. Θα μας μιλήσει για το παρελθόν. Αιμονή για το παρελθόν. Αιμονή για τον Μπουλέ. Αιμονή για τα φύκια και τις μεταξωτές κορδέλες. Σήμερα ξέχασε μια ακόμα αιμονή του. Την ξέχασε, απορώ. Τα μπακακάκια. Φαίνεται δεν συνομιλήσατε αυτές τις μέρες γιατί υπήρχαν άλλες προτεραιότητες στη χώρα μας και αφήσατε για λίγο τη συνομιλία με τα μπακακάκια. Αυτές λοιπόν είναι οι αιμονές του κ. Καρακώστα. Είναι όμως επιλεκτικές οι αιμονές αυτές, γιατί όταν αναφέρεται στο παρελθόν, ξεχνάει τι έλεγε ο ίδιος όταν μιλούσε στο παρελθόν. Τι έλεγε λοιπόν? Μιλούσε για διαβούλευση για τοξενία. Είχε κάνει την πρόταση, την οποία την απέρριψε την προηγούμενη φορά, να γίνει μάλιστα ανοιχτή διαβούλευση, να έρθουν εκατοντάδες δημότες στην Παπαχαραλάμπιο για να πάρουν απόφαση όλοι μαζί τι θα κάνουμε τοξενία. Επίσης, μιλούσε για τη γνώμη των φορέων. Για πρώτη φορά, όλοι οι φορείς έχουν και οι παρατάξεις αντιπολίτευσης είχαν κοινή θέση. Έκλεισε τα αυτιά του ο κύριος Καρακώστας στους φορείς, ούτε καν άκουσε τις προτάσεις των μηχανικών και των αρχιτεκτόνων, με αποτέλεσμα σήμερα σε αυτή την κορυφαία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τοξενία να απουσιάζουν οι δύο σύλλογοι που είναι και οι καθήλυνα αρμόδιοι για το θέμα, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων και ο Σύλλογος Μηχανικών. Γιατί φυσικά ο κύριος Καρακώστας τους έχει παραγωνίσει εντελώς, τους έχει βάλει στην άκρη. Απέκτησε λοιπόν και μία ακόμα αιμονή ο κύριος Καρακώστας να κλείσει τοξενία με ακριβά πορτοπαράθυρα, να φτιάξει 8 δωμάτια μέσα στο χώρο του ξενία, 8 γραφεία και να δώσει 189.000 ευρώ. Εμείς αποκαλύψαμε γιατί έχει αυτή την αιμονή ο κύριος Καρακώστας να δώσει τόσα χρήματα χωρίς να ακολουθήσει καμία ιεραρχία, κανένα προγραμματισμό. Ο στόχος του είναι να κλείσει το ξενία, να ξεμπερδέψει με αυτό για να πει στην κοινωνία μετά από 4 χρόνια να εμείς κάτι κάναμε. Και βέβαια, εμείς είχαμε πει και το ξαναλέμε και εδώ ότι θα ανοίξουμε την κάνουλα και ως Δήμος θα αρχίσουμε και θα δίνουμε αποσπασματικά πολλά χρήματα για το ξενία και στο τέλος δεν θα έχουμε ούτε πλάνο ούτε σχέδιο για όλα αυτά. Ήδη σήμερα, στο θέμα με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, στην τελευταία αναμόρφωση έχουμε 4.920 ευρώ για μελέτη, λέει, εκτίμηση φέρουσας κατάστασης κτηρίου ξενία πρώτη φάση. Θα ακολουθήσουν και άλλες φάσεις και θα ακολουθήσουν και πολλά ακόμα, αλλά χωρίς σχέδιο. Το σχέδιο το έχει φτιάξει στο μυαλό του ο κύριος Καρακώστας. Αυτός ξέρει. Πραγματικά λοιπόν δεν εκπλήσουμε πλέον για τον κύριο Καρακώστα. Τον μπορούμε να τον διαβάσουμε. Αυτό όμως που με εκπλήσει πραγματικά, κύριε Δήμαρχε, είναι εσείς. Πώς εσείς ως άνθρωπος, σεβαστός σε αυτήν εδώ την πόλη και καταξιωμένος στη συνείδηση όλων των δημοτών, πώς μπορέσατε μέσα σε όλη αυτή τη δίνη της κρίσης, σε μια περίοδο που σπαράσετε η χώρα μας, σε μια περίοδο που δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει αύριο, που έχουν φύγει περισσότεροι μετανάστες και όσοι έχουμε απομείνει με τα παιδιά μας, θα είμαστε μετανάστες στην ίδια μας τη χώρα. Πώς μπορείτε λοιπόν σε μια τέτοια κρίση και πριν ακόμα ξεκαθαρίσουμε τι θα γίνει στη χώρα μας, γιατί ναι, χθες, μάλλον σήμερα τα ξημερώματα, μιλάμε για μια συμφωνία που ούτε ακόμα έχει περάσει από την Ελληνική Βουλή, πριν από όλα αυτά, πριν ξέρουμε πού θα πάει η χώρα μας, εσείς μας στείλατε μια ημερήσια διάταξη με πρώτο θέμα την αξιοποίηση του ξενία. Πραγματικά με εξεπλήξατε, κύριε Λουκόπουλε, και εσείς κύριε Πρόεδρε, κύριε Σαμαντά, πώς βάλατε υπογραφή σε μια τέτοια ημερήσια διάταξη. Ξέρετε τι θα περίμενα, κύριε Δήμαρχε. Από εσάς προσωπικά το λέω και δεν απευθύνομαι τυχαία σε εσάς. Θα περίμενα λοιπόν να μας φέρετε σήμερα εδώ να κάνουμε ένα προγραμματισμό για το πώς θα στηρίξουμε τους κοινωνικά αδύναμους και ασθενείς που από εδώ και πέρα θα είμαστε πάρα πολλοί.
Θα περίμενα λοιπόν η πρώτη σας απόφαση να ήταν η ανάκληση των 189.000 ευρώ για να βάλουμε πολύ πορτοπαράθυρα σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο και τα χρήματα αυτά στο μεγαλύτερο μέρος τους να δοθούν για κοινωνικές δομές. Θα περίμενα ένα τέτοιο προγραμματισμό. Θα περίμενα από εσάς σήμερα, αντί να πηγαίνετε να βγάζετε προκηρύξεις για να νοικιάζετε κτίρια για κοινωνικές δομές, να χρησιμοποιήσετε δημοτικό κτίριο στο Γρίβεδο, όπου στεγάζεται συγκεκριμένος πολιτιστικός σύλλογος, για να κάνετε μια οργανωμένη κοινωνική υπηρεσία, μια οργανωμένη κοινωνική δομή. Αυτή είναι αυτή τη στιγμή η προτεραιότητα. Αυτή θα πρέπει να είναι η προτεραιότητά μας. Οι άνθρωποι που υποφέρουν, όχι τα κτίρια, τα εγκαταλελειμμένα που δεν ξέρουμε τι θα τα κάνουμε. Θα τα κάνουμε συνεδριακά κέντρα, θα τα κάνουμε πινακοθήκες, θα τα κάνουμε μουσεία εικονικής πραγματικότητας. Ξέρετε κάτι, οι άνθρωποι έχουν αξία να ζουν με αξιοπρέπεια πρωτίστως οι άνθρωποι. Γιατί όπως επικαλεστήκατε τον Νόβα, κύριε Δήμαρχε, και μάλιστα με έντονο ύφος μιλήσατε ότι θα έρθει εδώ να μας πει εδώ σναυπάκτη, θα έρθει ο Νόβας εδώ, ο οποίος πόνεσε αυτόν τον τόπο και δούλεψε για αυτόν τον τόπο, και θα πει εδώ σναυπάκτη που κάθεστε και βάζετε πανάκριβα πορτοπαράθυρα τη στιγμή που χυμάζεται αυτή η κοινωνία. Τη στιγμή που φεύγουν οι άνθρωποι και γίνονται μετανάστες. Τη στιγμή που μιλάνε για συσίτια και για κάτους που ψάχνουν να βρουν οι άνθρωποι να φάνε. Όλα αυτά τα έχετε ξεχάσει, κύριε Ρουκόπλε, και πραγματικά, κύριε Δήμαρχε, δεν το περίμενα από εσάς σήμερα να φέρετε στη συγκεκριμένη περίοδο και μάλιστα μας στείλετε την πρόσκληση, την μερίσια διάταξη, πριν ακόμα τελειώσει όλη αυτή η δοκιμασία για τη χώρα μας, που θα συνεχίσει να είναι δοκιμασία όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα για αρκετά χρόνια ακόμα. Αντί γι' αυτό λοιπόν, έρχεστε εδώ και δεν μας λέτε σε τρεις γραμμές, είπε ο κύριος Καρακώστας, αυτά που έχει στο μυαλό του. Καμία οργάνωση, κανένας προγραμματισμός, ούτε πώς θα γίνουν αυτά, ούτε αν θα είναι βιώσιμα αυτά, ούτε αν επιτρέπονται, δίνει τη δυνατότητα λειτουργίας αυτές οι χρήσεις. Τίποτα από όλα αυτά. Έκθεση ιδεών. Σε αυτά είναι πάρα πολύ καλός ο κ. Καρακώστας. Ούτε σε αυτό μας εκπλήσει. Πάντοτε εκθέσεις ιδεών. Πάντοτε στη θεωρία. Αλλά στην πράξη τι κάνουμε. Εμείς λοιπόν, τι είπαμε, το έχουμε πει για πολλωστή φορά, να ανακαλέσετε αυτή την απόφαση για τις 189.000 ευρώ. Είναι αίτημα όλων των φορέων της πόλης μας και των παρατάξεων της αντιπολίτευσης. Είπαμε να κλείσει πρόχειρα το ξενία με ένα μικρό ποσό, όπως έχουν κάνει πρόταση και οι μηχανικοί με συγκεκριμένο ποσό, και στη συνέχεια να αναθέσουμε κάποια χρήματα. Ας μην βάλουμε μελετητικό γραφείο, γιατί ο κύριος Καρακώστας μπορεί να πέσει σε μελετητικό γραφείο που θα κάνει fast food μελέτες κατά τον ίδιο. Να κάνουμε σε ένα δημόσιο φορέα. Υπάρχει η ΕΕΤΑ, η οποία είναι η εταιρεία της τοπικής αυτοδιοίκησης, έχει συνεργαστεί και παλιότερα με το Δήμο Ναυπακτίας, να μας δώσει ένα πλάνο για τις χρήσεις που μπορεί να πάρει ο χώρος αυτός. Μπορεί να είναι και κάποιες χρήσεις που δεν τις ξέρουμε. Μπορεί η άποψη που έχει ο κύριος Τσαγκουρνός για Δημαρχείο να είναι καλύτερη, πιο αποτελεσματική στην προκειμένη περίπτωση. Να μας δώσει λοιπόν τις χρήσεις. Να κοιτάξει εάν... Συγγνώμη, δεν τελείωσα. Να κοιτάξει... Δεν νομίζω ότι έφτασε τα 10 λεπτά. 9 λεπτά. Λοιπόν, να κοιτάξει εάν... αν είναι βιώσιμο το πλάνο που μας δίνεται, κύριε Καρακώστα, και στη συνέχεια να έρθουμε να τα ψηφίσουμε αυτά που μας λέτε. Θέλετε, κύριε Δήμαρχε. Φαίνεται, κυρία Ζαμπάρα, ότι έχετε καταλάβει δύο πράγματα. Πρώτα-πρώτα, αυτά τα χρήματα τα έχουμε βγάλει με αίμα εμείς. Και αν θέλετε, σας λέω και περισσότερες λεπτομέρειες. Βεβαίως εμείς. Και δεύτερον, δεν έχετε καταλάβει ότι η κοινωνία δεν αντέχει άλλο αυτό το χάλι. Βρίσκομαι στους δρόμους. Τι γίνεται με το ξενείο στον δρόμο? Ξένους, άστο, το έχουν παρατημένο. Που φοράνε στα καφενεία. Τι γίνεται με το ξενείο, το έχουν παρατήσει. Άλλοι κλαίνουν γιατί έχουν ζήσει όταν το ξενείο ήταν στα μεγαλεία τους. Δεν θέλουν να πούμε πια για ξενεία, ότι κάτι πρέπει να γίνει. Δεν το αντέχει η κοινωνία. Όταν κάποτε παίχτηκε στην Αθήνα το μηγεί του άλωσης, του φρήμαχου, έκλαψε τόσο πολύ ο κόσμος που ο αρχηγός εκεί,
ο επώνυμος άρχων διέταξε να μην ξαναπτυχθεί αυτό το έργο, γιατί στενοχώρησε πολύ τον κόσμο. Επιτέλους, αυτό το έργο από την κοινωνία την επαρχιακή πρέπει να το βγάλουμε. Και για 180.000 που χαλάγαμε για δύο μάντρες οπουδήποτε και εδώ, αξίζει τον κόπο νομίζω. Ευχαριστώ. Κύριε Ζιαμπάρα, θα σας πω κι εγώ μια απάντηση σχετικά, γιατί το έχω βάλει στην ημερήσια διάταξη. Είναι απλοϊκή η προσέγγιση που κάνετε και υποτελείς ότι θα πρέπει ο Δήμος να διαχειριστεί την ανθρωπιστική κρίση. Αυτή η πρότασή σας είναι παρόμοια με αυτή που έκανε ο Σόιμπλε να μας στείλει και ανθρωπιστική βοήθεια. Είναι παρόμοια πρόταση και βλέπω ότι ταυτίζεστε με τον κύριο Σόιμπλε στη συγκεκριμένη θέση. Η απάντηση λοιπόν στην κρίση είναι η ανάπτυξη και το ξενία, το να το αναπτύξουμε και να διαχειριστούμε το περιουσιακό στοιχείο που έχει ο Δήμος. Είναι πραγματική ανάπτυξη που θα φέρει τα παιδιά μας πίσω από το εξωτερικό. Έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται η ανθρωπιστική κρίση και η κρίση γενικότερα στην πατρίδα μας με μέτρα αναπτυξιακά. Ευχαριστώ. Επί προσωπικού, κύριε Πρόεδρε, θα ανακαλέσετε ότι ταυτίζομαι με τον Σόιμπλε. Αυτή τη στιγμή θα το ανακαλέσετε. Για ανθρωπιστική κρίση. Θα ανακαλέσετε αυτή τη στιγμή ότι ταυτίζομαι όταν μιλάω για προγραμματισμό και ενίσχυση των κοινωνικών δομών του Δήμου. Για τη θέμα ανθρωπιστική κρίση. Να μιλήσουμε λεφτά στους απόρους. Δεν μίλησα για λεφτά στους απόρους, μίλησα για ενίσχυση των κοινωνικών δομών του Δήμου Λαυροκτίας. Αυτό έλεγε και ο Σόιμπλε, να μας στείλει ανθρωπιστική βοήθεια μερικά εκατομμύρια. Ζήτησα να ανακαλέσετε αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν δεν το εννοούσατε αυτό, ανακαλώ την τοποθέτηση. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι λέω, κύριε. Διαδικασία, πέρα. Συνεχίζουμε, κύριε Μπουλέ. Επιδιοδικασία. Θέλετε, ναι, σας ακούμε. Θεωρώ απαράδεκτο ο Προεδρεύων του Σώματος να αξιολογεί τις τοποθετήσεις τελεχών της αντιμετώπισης. Η κυρία Μπουλέ, η κυρία Τζιαμπάρα. Καλά έκανε, κύριε Τζιαμπάρα. Εγώ είμαι επικεφαλής της Τζιαμπάρα να τοποθετηθώ για τον ρόλο με τον οποίο εσείς χειρίζετε το Συμβούλιο. Είναι ντροπή σας να επεμβαίνετε και να δίνετε αυτή τη διάσταση που θέλετε, επειδή επιμένετε για την ημερήσια διάσταση που λυπάμαι πάρα πολύ για τη θέση που κατέχετε. Με εγκάλεσε γιατί με εγκάλεσε. Και ο ρόλος ο δικός σας να αξιολογείτε και να κάνετε κάποια συγκρίση. Πρέπει να απαντήσω υπόθεση. Δεν είστε εσείς για να κάνετε παρτίζει. Ο πρόεδρος που υπέγραψε την ημερήσια διάσταση. Πρόεδρος που τον γίνει την κουβέντα. Πρόεδρος που υπέγραψε. Αρκετά λεπτό υποβαθμίθηκε η κουβέντα στο Συμβούλιο. Όχι κύριε. Λυπάμαι πάρα πολύ. Δεν θα γίνει με στα μέτρα σας. Ο πρόεδρος είναι και αυτός πολιτικό. Να πάτε το λόγο για να τοποθετηθείτε. Δεν θα εξολογείτε τις αποφασίες του κύριε Αγγελόπουλε, έχετε το λόγο. Ντροπή σας. Όχι, ντροπή σας δεν λέτε αυτό. Ντροπή σας, επειδή εξέφρασα μια πολιτική άποψη, να πούμε ντροπή σας. Μέλη της αντιπολίτευσης, κύριε Πρόεδρε, ότι είναι γερμανόφιλη. Δεν πρόκειται λίγο. Μα για την ανθρωπιστική. Δεν πρόκειται λίγο. Η πρόταση είναι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αλλιώς θα αυτά. Σε αυτούς που δεν ματώνουν καθημερινά να βγάλουν το ψωμί. Κύριε Μπουλέ. Αυτή θα την παράγα, πιστεύετε. Κύριε Μπουλέ, θα βάλουμε τα πράγματα. Ο καθένας έχει γραμματεπώνυμο σε αυτόν τον τόπο. Ακριβώς. Εντάξει.